Και τα αυγά και τα πάμε να καλησπέρισουμε τους καλεσμένους μας. Να κοιτάμε, δηλαδή, νομίζω εμείς, να ακούσουμε και τους εκπροσώπους των κομμάτων εδώ. Τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο. Ευτυχή συγκυρία που είναι σήμερα μαζί μας, τη σημερινή ημέρα. Θα ακούσετε πολλά και διάφορα, λοιπόν, να ετοιμαστείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Τον πρώην Υπουργό και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, επίσης ευτυχή συγκυρία που είναι σήμερα μαζί μας, τον κύριο Πανωρίγα, δεν συγκυρία, το φροντίσαμε να είναι σήμερα μαζί μας και θέλησαν και εκείνοι ανταποκρίθηκαν και ευχαριστούμε πολύ. Ξέραμε ότι τη μέρα αυτή θα να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν τα θέματα αυτά, τα γνωρίζουν και θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και υποψήφιος στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Κάνω λάθος? Ναι. Ναι, στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών. Όταν θα προκύψουν εκλογές. Όπως ο νου που έρχεται. Και την κυρία Κατερίνα Μπατζελή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργό. Χαιρόμαστε πολύ, έχουμε να τη δούμε στο στούντιο. Εγώ από κοντά έχω εδώ πολύ καιρό και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εσείς πού θα είστε υποψήφια, κυρία Μπατζελή? Πού θα είστε υποψήφια εσείς? Βόρεια Πράστια. Στα Βόρεια Πράστια, μάλλον έτσι. Ωραία, στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών. Έτσι, στη Βόρεια Αθήνα. Στο βόρειο τομέα τη Β' Αθηνών. Λοιπόν, πριν μπείτε στο στούντιο, εδώ τον κρατάμε με νύχια και εδώ τον Γιώργο. Ναι, τι θέλει. Κύριε Κερίδη. Τι θέλει, κύριε Καραμέρος, να του το λύσουμε. Τώρα ξέρετε ότι μιλάμε πάντα πολύ ωραία. Είναι δυνατά, ήσασταν εσείς υπουργός ή επίτροπος και θα αφήνατε να γίνει Τουρκετζίαν? Έτσι θα πάτε. Μήπως δεν κάνετε εκλογές τελικά? Θα πάμε στην Τουρκετζίαν. Να ξεκινήσουμε, μην ξέρετε την Τουρκετζίαν. Έχουμε σύνοδο κορυφή στον Ερντογάν, τα λειτουργικά. Γιατί φωνάζει και λέει, γιατί εκφράζει ικανοποίηση η Ελλάδα όταν ο Ερντογάν τα πήρε όλα και έφυγε? Περίπου αυτό είπε ο Γιώργος. Αυτό υπόθηκε και στη Βουλή σήμερα. Ναι, εγώ μεταφέρω και το ρεπορτάζ πέρα από το σχολείο. Κοιτάξτε, εντάξει, ξεχύλισε η υπερβολή και θα σας έλεγα η τοξικότητα από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά, τα οποία από ένα σημείο και μετά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν καταλαβαίνω τι πήρε. Ο πολλά βαρύς Ερντογάν έκανε την κολοτούμπα με το καλημέρα. Όλοι είναι χαρούμενοι. Καταρχάς να δώσουμε το ρεπορτάζ. Όλοι είναι χαρούμενοι, και οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί και οι Αμερικάνοι. Ακόμα και ο Στόλτεμπεργκ, που είχε φάει πολύ ξύλο τις προηγούμενες μέρες, περηφανεύεται για αυτόν τον συμβιβασμό. Μόνο στη Ρωσία δεν χαίρονται προφανώς με αυτή την ιστορική επέκταση της συμμαχίας. Ο Ερντογάν έκανε τον συμβιβασμό κατόπιν του τηλεφωνήματος με τον Biden, προκειμένου να μην υπάρξει ρήξη με τη Δύση και την Αμερική. Και τώρα είχαν και την. Και προκειμένου να πάρει και τη συνάντηση, την πολυπόθητη συνάντηση, την οποία επειδή και εδώ και 1,5 χρόνο, στο περιθώριο της Συνόδου, όχι επίσημη επίσκεψη, όχι μακρά συνάντηση, μια συνάντηση εργασίας μιας ώρας, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στην Μαδρίτη και την οποία διεκδικούσε εδώ και 1,5 χρόνο. Βλέπετε την αντίστοιξη με την υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον πρόσφατα και στο Λευκό Οίκο και προφανώς στο Κογκρέσο ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, υπάρχει η στήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης για τα ανταλλακτικά των F-16, κάτι το οποίο ήταν μέχρι χθες δεν ήταν καν θέμα, εν πάση περιπτώσει. Όμως η μάχη θα μεταφερθεί στο Κογκρέσο και εκεί τα πράγματα έχουν μάλλον σκουρίνει για την Τουρκία τους τελευταίους μήνες με όλα αυτά που έχει κάνει και το κλίμα είναι αρκετά έως πολύ βαρύ. Είναι μια μάχη στην οποία συμμετέχουμε εμείς με τους Ελληνοαμερικάνους, με τους φίλους μας στην Ουάσιγκτον και εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ στενά. Από θα υπάρξει πέρα επίσημη ενημέρωση για όσα έγιναν στη Σύνοδο, στα κόμματα, στους πολιτικούς αρχηγούς? Και θα σας πω ότι εγώ είμαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας την Παρασκευή. Μαζί με όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων θα μας ενημερώσει ο κύριος Δένδιας. Το δικό μου ραντεβού με τον Νίκο Δένδια είναι στις 2 παρατέταρτο στο ΙΠΕΞ. Φαντάζομαι ακολουθεί ο κύριος Κατρούγκαλος και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των κομμάτων. Σε αυτό το επίπεδο θα γίνει ενημέρωση δηλαδή? Θα γίνει καταρχάς με τους εκπροσώπους των κομμάτων κατηδίαν, με ό,τι αυτό σημαίνει, το καταλαβαίνετε όλοι. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει και στη Βουλή προφανώς. Από κύριε Κερίδη, έρεται το. Αλλά σας δίνω και το ρεπορτάζ. Ναι, το ακούμε με ενδιαφέρον, φαντάζομαι όλοι. Έρεται το εμπάργκο όπλων. Μπορεί να πουλάνε οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, στους Τούρκους. Και άρα και άλλοι Ευρωπαίοι. Ναι, και άλλα και Ευρωπαίοι. Οι Γερμανοί λένε, ας πούμε. Επίσης, δεν συμμετέχει στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας Τουρκία και όμως παίρνει και ευχαριστώ από τον Biden. Και είναι και στις φωτογραφίες και στα μνημόνια κλπ. Δεν είναι λίγο προβληματικό αυτό? Όταν εμείς ήμασταν όπλων, που είμαστε προβλέψιμοι, δεδομένοι, δεν αισθάνεται λίγο περίεργα?
Κοιτάξτε, αν θέλετε να συγκρίνουμε με το γεγονός ότι είχαμε μια κυβέρνηση πριν το 19, όπου ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών στείνανε καυγά κάθε τρεις και λίγο, και ο ένας αποκαλούσε τον έναν απατεώνα και ο άλλος αποκαλούσε τον άλλον προδότη, προφανώς προτιμώ αυτή την προβλεψιμότητα, όπως λέτε, για την Ελλάδα, λέω, για την κυβέρνηση Τσίπρα. Παντούσε σκληρά δηλαδή στους Τούρκους. Τσίπρα... Για καμένο, λέμε. Για τις σχέσεις τους. Ναι, μην μπερδεύουμε τώρα. Νομίζω ότι ήταν απέναντι, γιατί γινόταν. Είχαμε στήσει επί δύο χρόνια, του είχαμε. Εντάξει, φαντάζομαι και ο κύριος Δένδιας δεν θα είναι πολύ χαρούμενο. Το Υπουργείο Ανάπτυξη και το Turkey-Gian τώρα. Τι εννοείτε, υπάρχει καμία σχέση, πήγε και ο Δένδιας να πω. Θα πάμε σε αυτό. Μην μπερδεύουμε τα θέματα. Όχι, όχι. Για πάμε μεταξύ του υπουργών, είναι θέμα. Να αποκαλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Απατεώνα ή προδότη. Κοιτάξτε, να σοβαρευτούμε. Η κυβέρνηση έχει χαράξει μια γραμμή. Έχει γίνει επανάσταση στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και αναγνωρίζεται αυτό από τον κόσμο. Πρώτον, στην στρατιωτική αποτροπή. Γίνανε σε τρία χρόνια πράγματα που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, την ώρα που οι Τούρκοι είναι εκτός F-35 και παρακαλούν για τα ανταλλακτικά των F-16. Να το πούμε αυτό, ότι ενισχύεται και αυτή τη στιγμή η ισορροπία ισχύει ως τον αέρα, ενισχύεται υπέρ μας, χωρίς να θριαμβολογώ και χωρίς να προτρέχουμε, αλλά να πούμε τα δεδομένα ένα. Δεύτερον, σε επίπεδο συμμαχιών, με την ελληνογαλλική, προφανώς τη ρήτρα, την αναβαθμισμένη ελληνοαμερικανική σχέση που είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και αντί να περηφανεύεται για αυτήν, διότι στην Αλεξανδρούπολη πρωτοπήγαν οι Αμερικάνοι επί Τσίπρα, έρχεται σήμερα να παλινδρομήσει πίσω πριν το 2015 σε έναν έτσι ιονή αντιαμερικανισμό που δεν έχει καμία θέση στη σημερινή εποχή, όταν η Σουηδία με 300 χρόνια ουδετερότητας μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Και τρίτον, η διεθνοποίηση του ζητήματος Τουρκία. Αν διαβάσετε τον Διεθνή Τύπο, θα δείτε ότι για πρώτη φορά συζητείται πάρα πολύ ανοιχτά το πρόβλημα Τουρκία. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει εμβόλιο ότι είναι μια χώρα η οποία έχει χαρτιά στα χέρια της. Ελέγχει τα στενά, έχει την νότια πλευρά της Μαύρης Θάλασσας. Παίζει κρίσιμο ρόλο. Πήρε πράγματα πάντως, έτσι. Δεν έφυγε με άδεια χέρια από εκεί. Κοιτάξτε, τι έκανε αναδίπλωση σε κάποια από τα θέματα. Τώρα το υπόμνημα. Πού είδε η κυβέρνηση αναδίπλωση. Εμένα μόνο αυτό μου κάνει εντύπωση. Από όσα λέτε και δεν έβαλε το θέμα των νησιών, α πούμε. Η διαρροή που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι είδαμε μια τουρκική αναδίπλωση. Ναι. Ποια ήταν? Η αναδίπλωση ήταν ότι είχε πάει με το βέτο και το πήρε πίσω. Μάλιστα. Διότι απειλήθηκε προφανώς με συνέπειες. Και επειδή όλα είναι Ερντογάν, αλλά ηλίθιος δεν είναι. Ένα τελευταίο πολύ σύντομο. Η Ελλάδα δεν είχε λόγο να μην υπάρχει αυτό το άρθρο 7 και το άρθρο 8 παράγραφο 7. Θα σας έρθω και για το 7 και το 8. Υπογράφει ένα μνημόνιο, μισό λεπτό. Σουηδία και Φιλανδία υπογράφουν ένα μνημόνιο με την Τουρκία, έτσι. Και μέσα λέει κάποια πράγματα. Εμείς δεν το είδαμε αυτό. Αμέσως βγήκαν και οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί. Πρώτα οι Φιλανδοί και είπαν ότι ισχύουν οι νόμοι. Τι λέει ο Ρεφαδάγιο, θα πέστε και στον κόσμο να ξέρει. Ναι, ακούστε. Λέει, να ότι μπορεί να δεσμεύονται ότι θα πουλούν όπλα ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς της Τουρκίας στην περιοχή. Το δεσμεύονται ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς είναι δικιά σας ερμηνεία. Τι λέει, πείτε μας εσείς. Πείτε μας εσείς, αφού το έχετε και θέλετε. Δεν το έχω μια μετάφραση. Ναι, αλλά να λέμε μια πράγματα. Δεν δεσμεύονται θα πουλούν όπλα, δεν το λέει αυτό. Δεν δεσμεύονται. Δεν έρεται το εμπάργκο, γι' αυτό είναι ψέματα. Προσέξτε. Έρεται το εμπάργκο, δεν υπήρχε εμπάργκο καταρχάς, μην τα λέμε τώρα και οι Γερμανοί τα υποβρύχια είχαν προχωρήσει. Όλη ακριβώς την προηγούμενη δεκαετία. Τώρα, ένα εμπάργκο ιονί υπάρχει αυτό από τους Αμερικανούς, το οποίο είναι και αυτό που πονάει το περισσότερο και το οποίο εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε με τους φίλους μας στο Κογκρέσο. Θα εξαρτηθούν πολλά. Το θέμα δεν αποφασιστεί τώρα, μετά τις εκλογές της ενδιάμεσης. Και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τι θα γίνει. Είπαμε και νωρίτερα αυτό. Λοιπόν τώρα, όλοι είμαστε ενάντια στην τρομοκρατία. Τι είπαν οι Σουηδοί, ότι είμαστε ενάντια στην τρομοκρατία και ότι το ΠΚΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση που το έχουμε πει εδώ και δεκαετίες και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι ενώ στην Τουρκία. Πάμε δίπλα, όχι άλλο. Όλους τους βγάζουν τρομοκράτες. Οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί είναι κράτος δικαίου φυσικά, είναι δημοκρατίες αμέμπτου, να πούμε, επίδοσης. Το ξέρουμε αυτό και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και από τους πιο σκληρούς επικριτές για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Είναι κάτι το οποίο το ζω εγώ όποτε πηγαίνω. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Από εκεί πέρα είναι μια διαδικασία, ξέρετε, για να μην προτρέχουμε 6 μηνών μπροστά μας. Αυτό μόνο και κλείνω. Ναι, θα πρέπει να περάσει από τα Εθνικά Κοινοβούλια η επικύρωση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ψηφίσουν τα κόμματα, τα ελληνικά. Η κυβέρνηση προφανώς έχει ξεκάθαρη θέση. Θα ήθελα να ακούσω και τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί μέσα σε 24 ώρες, σε τρία διαφορετικά πάνελ, άκουσα τρεις διαφορετικές γνώμες. Και σας λέω χαρακτηριστικά τον κύριο Τζανακόπουλο να λέει ότι είναι εναντίον, την κυρία Αναγνωστοπούλου σήμερα το πρωί στο Sky να μου λέει ότι είναι υπέρ. Και ενδιαμέσως, ξεχνάω ποιος ήταν ο τρίτος, ο κύριος Αμανατίδης να λέει θα το αποφασίσουμε όταν έρθει η ώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ρίγα να πει θα απαντήσει ο κύριος και θα μας δώσει τη δική του απάντηση. Αλλά και γενικότερα έτσι, μια τοποθέτηση με βάση και αυτά που ακούσατε τώρα από τον κύριο Κερίδη.
Κύριε Ξενάκη, καλά, ο κύριος Κυρίδης, εντάξει, είπε το αφήγημα το οποίο είναι με non-paper σε όλα τα κανάλια, δεν αφορά εσάς γενικώς. Λέω ότι έχει στείλει η Νέα Δημοκρατία, τι παίζετε από το απόγευμα και από το... Δεν σας διακόψα. Όχι, δεν σας διακόψα. Εγώ το γράφω. Εγώ θα τα αναλύσω και μετά παίζετε τη διαφωνία. Και βεβαίως είναι το αφήγημα το οποίο προσπαθεί για να καλύψει όλα αυτά. Ξεκινάμε λοιπόν ένα-ένα. Πηγαίνουμε στο ΝΑΤΟ, στην Οδοκορφής και υποτίθεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης όλες τις προηγούμενες μέρες μιλούσε για το τι θα πει και μέσα έχει στη διαρροή για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών αν το βάλει ο κύριος Ερντογάν. Και είχε φτιάξει ένα τέτοιο τεράστιο αφήγημα. Δεν μιλούσε καθόλου και δεν έλεγε τι θα κάνει ό,τι αφορά τη συμμετοχή των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, εμείς το είχαμε διαμηνήσει εδώ. Το έχει πει και από την πρώτη στιγμή, το έχει πει και η Ρήγα, ότι είναι υπέρ η Ελλάδα. Θέλω να ολοκληρώσω όλο, θα ολοκληρώσω και δώστε μου ένα χρόνο. Εδώ λοιπόν, εμείς είχαμε εξηγήσει και ο Αλέξης Τσίπρας και στην Φιλανδία πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι βεβαίως δέχεστε ενδεχόμενη απειλή. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα, αλλά εδώ έχουμε μία Κύπρο, η οποία έχει κάνει εισβολή η Τουρκία, είναι κατεχόμενη, απειλεί τη χώρα μας με όλα τα προβλήματα και εμείς βεβαίως ως σύμμαχη χώρα, στο ΝΑΤΟ και από σύμμαχη χώρα λοιπόν που είναι, έχει κάνει όλα αυτά. Και πάμε τώρα λοιπόν ένα-ένα τι έγινε εχθές. Άρθρο 7-8 το είπε ο κύριος Καραμέλος. Τι λέει το άρθρο 7? Το σημείο 7 είναι μνημόνιο που υπέγραψε με την Τουρκία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Και ουσιαστικά δεν είναι θέμα αν δεσμεύονται, μπορούν, έχουν το δικαίωμα και ως ρήτρα θα το πω τη συμφωνία σε αυτό, να το πω έτσι πιο διπλωματικά, και χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις να πουλάνε όπλα στην Τουρκία. Πριν δεν μπορούσανε. Δεν το κάνανε και δεν υπήρχε αυτή η δεν είναι ακριβώς σωστά το λέει ο κύριος, δεν είναι ρήτρα η οποία έχει προϋποθέσεις και περιορισμούς ώστε να το κάνει αυτό. Η Γερμανία που δεν έχει ρήτρα, κύριε Ρήγα. Θα τα πω, κύριε Λευθερόπουλο. Δεν θέλω, κοιτάξτε, αφήστε τον κύριο Κερίδη να πει. Τον κύριο Κερίδη τον διακόσμιο. Να εξηγήσω, όχι, ειλικρινά. Ξέρω ότι είναι σε δηλώσεις ο κύριος Καραμέρος. Ξέρετε κάτι, θέλω να ρωτήσω όλη τη σκέψη και πέστε μου μετά θα σας απαντήσω. Ό,τι θέλετε και ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Άρα λοιπόν το κάνει αυτό. Άρα ουσιαστικά εμείς δεν βάζουμε τίποτα στο τραπέζι. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς? Έπρεπε βεβαίως αυτό που είπαμε και είπαμε, ότι δεν μπορεί, πρέπει να υπάρξουν δεσμεύσεις. Ο Στόλμπερτ δεν μπορεί ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ να λέει τις προηγούμενες μέρες ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε σε αποστάσεις, λύστε το. Ουσιαστικά χάιδευε τον Ερντογάν. Πάμε τώρα, δέστε και τα επόμενα σημεία. Βγαίνει ο Βρετανός Πρωθυπουργός και λέει η ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα, όπως την περιέγραψε ο Μακρόν, βεβαίως, αλλά να υπάρχει και η κρίσιμη συμμετοχή της Τουρκίας. Μάλιστα. Δεύτερο, βγαίνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ίσες αποστάσεις. Και από την κράτησε αποστάσεις και για την Ελλάδα και για την Τουρκία. Ποια χώρα δέχεται απειλή μέσα στη συμμαχία αυτή τη στιγμή? Τρίτο και σημαντικό. Η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφεται λοιπόν μέσα στο μνημόνιο συνεργασίας ότι θα πρέπει να υπάρχει και να έχει συμμετοχή Τουρκίας, πώς θα έρθει να βάλει βέτο η Ελλάδα και η Κύπρος που το χρησιμοποιούσαμε αυτό γιατί η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν κλείνει ένα παζλ που έχουμε παραδώσει τα πάντα σε ό,τι αφορά τις δικές μας επιλογές και τα δικά μας όπλα. Τα έχουμε παραδώσει, άρα θεωρούν όλοι δεδομένοι και οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι Έλληνες. Άρα γιατί να στριμωγνώμαστε? Τι έπρεπε να κάνουμε, λέτε? Εγώ εξήγησα τι έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να υπάρξουν όλες αυτές οι δεσμεύσεις, τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα πρέπει να έχουν πάρει. Όσο αφορά για τη Γερμανία, κοιτάξτε, η υποβρύχια δεν δίνει εδώ και 10 χρόνια. Τώρα να δούμε τι θα κάνει τώρα αν θα τα δώσει. Γιατί ακούστε κύριε Κερίδη, μην βιάζεστε γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά. Το 2002. Τα υποβρύχια, όχι κύριε Κερίδη, κάνετε λάθος. Πώς κάνετε? Αφήστε να με ξέρω, αναπληρωτής υπουργός άμυνας. Να μην ξέρω τουλάχιστον. Εντάξει, μπορεί να κάνετε και εσείς λάθος. Εγώ αποκλείεται. Πότε υπογράφηκε η σύμβαση? Αποκλείεται. Λέω λοιπόν. Η σύμβαση με τη Γερμανία. Λέω λοιπόν κύριε Κερίδη, τα υποβρύχια αυτά τα οποία είναι τα δικά μας τα σύγχρονα και είναι τα οποία ήθελε η Τουρκία, δεν είχαμε εμείς δημιουργήσει αυτή την. Δεν ήταν προσύμβαση και ήταν μια συμφωνία η οποία δεν ενεργοποιείται.
Και πάει τώρα να ενεργοποιηθεί. Οι Ισπανοί κάναν το ίδιο. Δεν έχει πάει. Επί 20 χρόνια. Έχουν παραδώσει το σκελετό σε ένα, το οποίο έκανα την τελετή του πριν 15 μέρες. Κοιτάξτε, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Εσεί λέτε σκελετό. Αφήστε τώρα το σκελετό. Δεν λέει τίποτα. Δεν το παρέμβασε. Το ελικοπτεροφόρο. Δεν λέει τίποτα ένα σκελετό. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες των υποβρυχιών που έχουμε εκεί. Είναι κρίσιμο όπλο δικό μα. Δεν θέλω να επιτρέψω. Είναι καλύτερο ή χειρότερο υποβρύχιο. Λέω ότι δεν υπήρχε εμπάργκο. Στην Τουρκία δεν, δεν ενεργοποιήθηκε. Μην προσπαθείτε το να ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μην προσπαθείτε να οροποιήσετε. Τι να οροποιήσω. Άρα, λοιπόν, πάμε τώρα με την Αμερική. Μάλιστα. Και να κλείσουμε. F-16. Τα F-16 λοιπόν και αναβάθμιση. Τώρα παρακολουθούσα πριν έρθω στο Star από την, στο, την ανταπόκριση που είχαν Αμερική. Όπου επί της ουσίας είπαν ο ανταποκριτής ότι ήδη θα γίνει η αναβάθμιση των F-16. Έχει τελειώσει, έχει οριστικοποιηθεί. Δεν ήθελαν οι Αμερικανοί να το συνδυάσουν. Αυτή ήταν και η πληροφόρηση δική μου με την, σε αυτή τη φάση, αλλά έχει τελειώσει. Αν, δώσει άρα, okay, αν δεν δώσει OK, το Κογκρέσο γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, το Κογκρέσο θα το δώσει. Μετά τον Νοέμβριο. Κοιτάξτε μου να πω, λοιπόν, θα το δώσει. Μετά τον Νοέμβριο. Αυτό το Κογκρέσο θα το δώσει. Τώρα το πρόβλημα είναι πότε θα το δώσει. Το πότε θα το δώσει. Άρα να το πάμε ανάποδα τότε. Γιατί λοιπόν όταν πήγε στην Αμερική, γιατί λοιπόν όταν εμείς ζητούσαμε να μην γίνει η αναβάθμιση των F-16, να μην πουλήσουν γιατί πουλήσαν F-16. Γιατί F-35 λοιπόν, πριν η Τουρκία, κύριε Ρίγα, όταν είσαστε κυβέρνηση. F-35 είχε συμφωνήσει να πάει η Τουρκία. Και μου λέει για να αναβάθμιση των F-16. Η Τουρκία είχε συμφωνήσει. Δεν είχε συμφωνήσει στα F-35. Την επόμενη συνέχεια, κύριε Θεού, ότι είχε κάνει την αρχή και μπλοκάραμε. Το μπλοκάρισε. Όχι, βέβαια, πήρε του 400, κύριε Ρίγα. Μα τι κάνετε, κύριε Ρίγα, τώρα. Εσεί μπλοκάρατε τα F-35 στην Τουρκία. Δεν έγινε το F-35 γι' αυτό με τι συνεννοήσει. Τα F-35 γιατί πήρε τα S-400 δεν έγινε. Πήραν το S-400 οι Τούρκοι και τα πρόκρανε οι Αμερικάνοι. Δεν προκαλέσουν. Ξαναλέω λοιπόν, κύριε Ελευθερόπουλο. Σε αυτή τη φάση είναι αυτή η επικινδυνότητα. Είναι αυτή η επιθετικότητα που έχει. Τα παραδώσαν όλα, είπατε. Κρατάω αυτή τη λέξη. Όταν λοιπόν παραδώσαν τα όπλα που έχει. Τα παραδώσαν όλα. Τα F-35. Πριν είπα να πω εγώ τι είπα. Εγώ θυμάμαι τι είπα. Εδώ ήμουν δίπλα σα. Τη βάλουμε και ξαναδούμε. Τα παραδώσαν όλα, είπατε. Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ. Τώρα μην με ενοχλήσετε. Λοιπόν, τα παραδώσαν όλα τα όπλα τα οποία έχει. Για να χρησιμοποιήσεις στην περίπτωση αυτή ωραία. Το πώς θα δεσμευτείς. Μην λέτε τώρα ότι. Καλά, δεν είστε παραδοσιακά δάχτυλα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλός. Μην φοβάστε. Είστε πολύ καλός. Δυνατός. Λοιπόν, ξέρω τι λέω. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Παζελιά. Τελειώνω μια φράση. Ναι. Τελειώνω μια φράση. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή περί λαϊκισμού και το τι κάνανε, η μεγαλύτερη κολοτούμπα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί συμφωνία των Πρεσπών. Πέρα ότι λύσαμε θέματα, πήγε στην τελευταία που έγινε στην Θεσσαλονίκη, τι είπε. Είπε βεβαίως ανοιχτά τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι το βέτο που μας έλεγε μες στη Βουλή ότι θα βάλει βέτο για την είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε γιατί, τι εκλογές κάναν τότε με τις περικεφαλαίες και πώς, τι ζητήματα δημιουργήσαν εθνικά. Είναι πατριώτες του γλυκού νερού. Δυστυχώς πνίγονται στο κουρέιζ όπου έκανε βόλτα και το πήρε ο άνεμος. Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα απαντήσετε μετά, κύριε Κυρίδη. Πάμε στην κυρία Πατζήλη να ακούσουμε ποια είναι η θέση του κινήματος αλλαγής για αυτά που έγιναν αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Το Πασόκ. Έχει, του Πασόκ, συγγνώμη, δεν το έχω συζητήσει ακόμα. Πάνω που μάθαμε το κίνημα αλλαγής. Όχι. Υπάρχει το ξαναλέμε Πασόκ. Ναι. Θα θέλαμε να βάλουμε μια διαφορετική διάσταση των πραγμάτων. Αυτή η απόφαση του χτεσινού συμβουλίου κορυφής θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα φέρει μεγάλες ανατροπές και αλλαγές τόσο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία στο ΝΑΤΟ, αλλά και στις εξελίξεις εθνικές, πολιτικές, σε σχέση με την Τουρκία. Και αν μου επιτρέψετε, θέλω να πω 2-3 ζητήματα, τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα τα συναντήσουμε μπροστά μας στα ζητήματα των ευρωπαϊκών εξελίξεων και αν κάνουμε ή περιοριστούμε σε μια εθνική ομφαλοσκόπηση και περιοριστούμε απλά και μόνο στα ζητήματα των σχέσεων της εξωτερικής μας πολιτικής με την Τουρκία, νομίζω ότι θα χάσουμε το πλοίο ή το τρένο ή το αεροπλάνο των μεγάλων αλλαγών που αυτή τη στιγμή μέσα από αυτή τη διεργασία και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα οδηγηθούμε σε πολλές μεγάλες εξελίξεις. Και γίνομαι λίγο πιο σαφής πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δύο χώρες, Φιλανδία και Σουηδία, το είπε και ο κύριος Κερίδης, ουδέτερες
διαχρονικά από τον 18ο αιώνα ή από το... Και από το ακριβώς. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Φιλανδία αρχίζουν και εντάσσονται σε μία διαδικασία η οποία είναι αυτή του ΝΑΤΟ, το οποίο ξέρουμε τι σημαίνει. Και μάλιστα οι κοινωνικές διεργασίες που γίνανε σε αυτές τις δύο χώρες είναι εντελώς διαφορετικές. Στη δε Φιλανδία βλέπουμε η κοινοβουλευτική δημοκρατία πέρασε η απόφαση της ένταξης των ΝΑΤΟ μέσα από τη Βουλή. Η Σουηδία δεν μπόρεσε να το περάσει, δεν το συζήτησε, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε ότι υπήρχαν πιέσεις ένταξης. Και ποιες ήταν αυτές οι πιέσεις? Κυρίως από την επιχειρηματική τάξη και μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ΣΑΜΠ, ο οποίος και παράγει όπλα, είναι κατασκευαστής όπλων, ήταν εκείνος ο οποίος επηρέασε και την κυβέρνηση και δημιούργησε ένα πολιτικό σκηνικό έτσι ώστε η Σουηδία να αποδειχθεί με τον τρόπο... Δεν είναι κυρίαρχα κράτη όμως, κύριε Μπατζηλή, και με κυβερνήσεις εκλεγμένες από τον κόσμο. Θα δηλαδή, θέλω να... Εάν... Που απειλούνται από την Ρωσία αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω το εξής, ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε, και αυτό θα το δείτε και στο ρεπορτάζ σας, από τη στιγμή που ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση Ουκρανίας και Ρωσίας, η επιχειρηματική τάξη αλλά και η Σουηδία δημιούργησαν ένα μέτωπο δικαιολογημένα. Μα απειλείτε, αν το θέλετε. Απειλείτε, μια φορά απειλείτε. Ναι, θέλω να σας πω ότι αντί όμως να προβούν σε μια διαδικασία δημοψηφισμάτων τα οποία μέχρι τώρα... Προφανώς. Θα επέμβουμε εμείς στα εσωτερικά της Σουηδίας. Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σας πω. Ναι. Δεν θα μου φανεί λοιπόν καθόλου περίεργο και δεν πρέπει να μας φανεί όταν η συμφωνία έρχεται να κλειδώσει για τη Σουηδία με το άρθρο 7 το οποίο υπογράφτηκε στο σύμφωνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι δημιουργείται... Το Πασόκ είναι του ΝΑΤΟ, να καταλάβω δηλαδή... Όχι, λέμε, όταν εμείς λέμε ότι απαγορεύεται ή είμαστε κατά του εμπάρκου, είμαστε υπέρ του εμπάρκου των όπλων και να μην πουλάει όπλα η Ευρώπη στην Τουρκία, μια τέτοια διάσταση... Πουλάει πάντως. Μια τέτοια πρόσφατα παρέλαβε ολόκληρο ελικοπτεροφόρο, το επιβεβαίωσε τώρα για να μην χαζέψω. Γιατί νόμιζα ότι χάζεψα όταν άκουσα ότι δεν πουλούνται όπλα. Η Ισπανία παρέδωσε το 2021 ελικοπτεροφόρο. Μα αυτό είχαμε καταγγείλει από την αρχή. Άρα πουλάει η Ευρώπη. Προφανώς και γι' αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καταγγείλει και επέμενε έτσι ώστε να μην πουλούνται όπλα. Συγγνώμη κύριε Μπατζαλή, γιατί φοβόμαστε να πούμε ότι δεν είναι καλό για την παγκόσμια ειρήνη να έχει σύνορα το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και εννοώ για τα 1300 χιλιόμετρα της Φιλανδίας. Θα έρθουμε. Εσείς επειδή το είπατε εμέσως. Δηλαδή, πρέπει όταν λέμε κάτι κοινή λογική να είμαστε φιλορώσοι. Εγώ δεν είμαι καθόλου φιλορώσος. Όχι, όχι, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η ένταση στην περιοχή. Θέλω να σας πω ότι αυτές οι διεργασίες οι οποίες έγιναν και αποτυπώθηκαν σε μία κόλλα χαρτί δεν είναι να τις εξετάσουμε μόνο από ελληνοτουρκικής πλευράς. Ακριβώς. Αλλά και όλων των εξελίξεων οι οποίες γίνονται στην ίδια την Ευρώπη. Ο Πούτικα έκανε πάρα πολύ μεγάλο δώρο στο ΝΑΤΟ. Όταν πήγε να φιλανδοποιήσει την Ευρώπη και να τοποιήσει την Ευρώπη. Ακριβώς. Ναι. Όταν μάλιστα ο ίδιος ο Μακρόν είχε πει πριν μήνες ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, βλέπουμε ότι συσπηρώνεται το ΝΑΤΟ, διευρύνεται το ΝΑΤΟ και μάλιστα με ουδέτερες χώρες μέχρι τώρα και γίνεται η ενίσχυση της διακίνησης των όπλων καταρχήν προς την Κυρία Μπατζηλή, ωραία. Σύμφωνοι, υπάρχει αυτή η οπτική. Εγώ δέχομαι ότι είναι μια γενικότερη οπτική σημαντική. Εγώ θα ήθελα όμως και λίγο πιο συγκεκριμένα για την οπτική, την πιο συγκεκριμένη, την ελληνοτουρκική. Γιατί αυτή μας αφορά κακά τα ψέματα τώρα, έτσι. Αυτό είναι μια ωραία γενική συζήτηση. Όχι, δεν είναι σοβαρή γενική συζήτηση. Είναι γιατί... Αν μας επιτρέπετε. Διότι η πώληση των όπλων. Διότι η πώληση των όπλων, το εμπάρκο, δεν είναι μια ελληνοτουρκική σχέση. Είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική. Ξαναλέμε, δεν υπάρχει όμως τέτοια. Άρα, αντί να γίνει εμπάρκο, διευρύνεται ή μπαίνει από το παράθυρο και μπαίνει από το παράθυρο. Άρα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Διαμέσου Τουρκίας, όταν εμείς αυτό έχουμε καταγγείλει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Άρα αυτό είναι ένα κατά της ίδιας της κυβέρνησης. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Και ο σοσιαλιστής είναι ο Ισπανός πρωθυπουργός που πούλησε το αεροπλάνο. Ο σοσιαλιστής θα επίσης το πούλησε δίπλα σα. Σηκώσει τηλέφωνο και πείτε εμείς αν τι πουλά. Μα η πολιτική, κύριε Λεφαραγλού, γίνεται με το τι είναι ο καθένα.
σα πω. Πώ δεν παίζετε. Όχι, βέβαια. Είναι το ίδιο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Όχι, πώ δεν παίζετε. Με εθνικού όρου. Το ίδιο είναι. Με εθνικού όρου. Αν ξέρω ποιο είναι άλλο. Μισό λεπτό. Θέλω να σα πω το εξή. Δεν κρίνουμε αν είναι σοσιαλιστή ή οτιδήποτε, διότι πρέπει να σα πω ότι επί σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, όταν ήταν να γίνει πρώτη διεύρυνση προ την Τουρκία. Όλο το διεθνές κεφάλαιο και γερμανικό ήταν εκεί. Έτσι, και το κατακρίναμε. Λέμε πού πηγαίνει η Ευρώπη στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και στους συμμάχους που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έγινε μία σαλαμοποίηση των ετοιμάτων της Τουρκίας. Η Τουρκία πήρε αυτό που ήθελε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συμφωνία η οποία έγινε. Και πρέπει να δούμε ότι η Τουρκία κινείται σε πάρα πολλά συστήματα και έχει πολλά συστήματα να διαπραγματευτεί. Ναι. Πήγε Σαουδική Αραβία. Επίσκεψε. Να κλείσουμε όμως. Όχι. Κάτι με το θέλω να σας πω. Ναι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Έχει, ναι, λοιπόν, να τρία-τέσσερα. Για να κομμεδιάσουμε κιόλας. Έχει, ναι, έχει λοιπόν 3-4 ζητήματα τα οποία τα σαλαμοποιεί και παίρνει κάθε φορά αυτό που θέλει. Ναι. Αυτό λοιπόν εμείς. Πήρε ό,τι ήθελε, λέτε, σήμερα. Σε αυτή τη φάση πήρε αυτό που μπορούσε να πάρει και αυτό που διαπραγματεύτηκε. Διευρύνθηκε το ΝΑΤΟ με τη θετική ψήφο της Τουρκίας και αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες διαπραγματεύσεις που θα έρθουν τα ελληνοτουρκικά θα διαπραγματευτεί και άλλα ζητήματα και μην έχουμε μία επιπόλαιη αντίληψη ότι η Τουρκία έχει μόνο εμάς ως αντίπαλο. Επιδιώκει να γίνει μία μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Αυτό είναι ο σκοπός της. Μάλιστα. Και έτσι λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κύριε Κερίτη, λοιπόν, για κάντε μια τοποθέτηση. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Για να μας πείτε κυρίως Τουρκετζίαν, κύριε. Θα τα πούμε μετά. Τόσο καημό. Μα τώρα στα αναφορία παλεύαμε για τη φέτα τόσο χρόνια. Άκουγε ο Δήσμηρος για το Σκοπιανό τρία χρόνια. Έβλεπε τον Κοτζιά με τον Καμένο σκοτώντα πηγαίνουν στα δικαστήρια. Τι να πει. Φρέσκα που λέει για Σωτήρη. Φρέσκα που λέει για τον brand name. Τώρα θα κάνουμε διαδηλώσεις με περικεφαλαίες. Δεν σας πείραξε πραγματικά. Εσείς που είστε ένας άνθρωπος. Θα τα πούμε σε κανένα πρόβλημα. Στη σειρά το Βόρεια Μακεδονία σας πείραξε. Ξέρετε, θα κάνετε. Θα το δείτε το Τούρκια Τζίαν, θα το δείτε κι αλλού τώρα. Αυτή είναι η κατοχήρωση. Έτσι κάνατε. Έτσι κάνατε και με τη Βόρεια Μακεδονία και με το Τούρκια Τζίαν. Κύριε Κερίδη, καταλάβατε τι κάνετε και το ένα και το άλλο. Μπροστά στα εθνικά. Υπάρχουν κάποιοι που πείραξε το ένα και το άλλο. Λοιπόν, να τα πάρουμε πάρα πολύ γρήγορα. Επιτρέψτε μου μόνο χωρίς διακοπές για να το τρέξουμε πολύ γρήγορα. Πρώτον, την ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας κάναν κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Που παραδοσιακά ήταν έτσι φιλιρινικές και ουδετερόφιλες και όμως ακριβώς λόγω της πίεσης της κοινής γνώμης έχω τις δημοσκοπήσεις, ήταν 40% υπέρ της ένταξης στη Φιλανδία στις 23 Φεβρουαρίου και έγινε 80% την επομένη της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. 88 υπέρ και 8 κατά στο κοινοβούλιο. Οι άνθρωποι. Προφανώς. Ναι. Άρα, και το κοινοβούλιο το οποίο εκπροσωπεί τον κόσμο. Άρα υπάρχει λαϊκή βούληση στις πιο αναπτυγμένες δημοκρατίες που είναι η Σουηδία και η Φιλανδία για να μην δημιουργούμε μια ίσως λάθος εντύπωση. Δεύτερον. Γρήγορα. Έχουμε όσα παράπονα θέλετε από το ΝΑΤΟ και τον εισαποστακισμό του ΝΑΤΟ που είναι προϊόν του γεγονότος ότι συμμετέχει και η Τουρκία και η Ελλάδα. Φιλοτουρκισμός πάρετε... έχει γίνει από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ το τελευταίο διάστημα. Για τον Στόλτεμπεργκ τα έχουμε πει. Λοιπόν, αλλά ουδέποτε υπήρξε. Μακάρι να καταγεί τι αποστάσει. Με διακόπτετε τώρα και θα φάμε τον χρόνο. Ουδέποτε υπήρξε Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ουδέποτε ο οποίο να πήρε θέση υπέρ του δικαίου και υπέρ τη Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και ο αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή μα έβγαλε από το ΝΑΤΟ το 1974. Λίγο που έταλαμε τώρα. Δεν βλέπω να έχετε καμία ιστορική. Συνέχεια από αυτήν την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δυστυχώς. Ούτε αυτά που έκανε ο Αντρέας Παπαδόπουλος. Δυστυχώς. Ως επιστημονικός διευθυντής στο Ίδρυμα Καραμαλή, επιτρέψτε μου να έχω μια γνώση της υπόθεσης και να σας πω τούτο. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, αριστερές ΣΥΡΙΖΑ, κεντροαριστερές ΠΑΣΟΚ, κεντροδεξίας Νέας Δημοκρατίας, όλες παρά τα παράπονα έχουν καταλήξει ότι το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται όντας μέσα στο ΝΑΤΟ. Και για να την πάμε την κουβέντα πέρα από την κρίνια και το παράπονο, διότι δίνουμε τις μάχες, αυτό είναι που μετράει, εγώ έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο μια πρόταση ότι ίσως ήταν η στιγμή για την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ και να φέρει την Τουρκία σε δύσκολη θέση. Τέλος πάντων, στην Κύπρο δυστυχώς, με εξαίρεση τον Αβέροφ, τον υποψήφιο του συναγερμού στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, δεν συζητήθηκε το θέμα. Για να απαντήσετε συνολικά. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να προσθέσω μόνο για να απαντήσετε σε αυτό, αν γίνεται. Ναι. Επειδή θα πάμε σε διάλειμμα μετά και θα συνεχίσουμε τα θέματα μας.
ο Ερντογάν τελικά ευχεί κερδισμένος. Με τον Ερντογάν εμείς τώρα έχουμε καθαρίσει το επόμενο διάστημα. Δεν έβαλε το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών, θέλω να πω. Δεν θα το έβαλε. Ναι, δεν θα το έβαλε, λέτε έτσι κι αλλιώς. Ναι, δεν το έβαλε πάνω. Αφού το ξέρατε, γιατί το κάνατε τέτοιο θέμα στα κανάλια. Συγγνώμη που διακόπτω. Εσείς το κάνατε. Εσείς βγαίνατε. Είναι έτοιμος ο Μητσοτάκης. Έχω εδώ να απαντήσω σε μια ψευδολογία. Προσέξτε λίγο. Λοιπόν, πρώτον. Δεν θέλουμε να μας απαντήσετε. Συζήτηση κάνουμε. Δεν θέλουμε ούτε να μας πείσετε ούτε να σας πείσουμε. Αλλά δεν μπορεί επί 15 μέρες, 20 μέρες να γίνεται ένα δίπολο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, να συσπυρώνεται ο εθνικός διάλογος υπέρ της Ελλάδος και κυρίως υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, να υπάρχει κίνδυνος ότι θα πάμε σε μία ρήξη ή σε ένα υβριδικό, σε μία υβριδική. Ακριβώς. Και τώρα κλείνω τα πόδια. Εδώ υπάρχει η απόλυτη παρεξήγηση. Όχι, θα σας πω και για μένα και για όλους. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, κύριε Παντελή, και δεν με καταλάβατε και το είπαμε όλοι οι εν πάση περιπτώσει κάπως γνωρίζοντας πιο πολύ και η Ντόρα Μπακογιάννη, είναι ότι δεν πρόκειται να θέσει το θέμα στο ΝΑΤΟ ο Ερντογάν, διότι δεν θα πυροβολήσει τα πόδια του. Από εκεί και πέρα το θέτει. Μια στιγμή. Το θέτει το θέμα όμως στα κανάλια του, στις δηλώσεις του, ο ίδιος και οι εκπρόσωποι του, στον ΟΗΕ. Στον ΟΗΕ έχει καταθέσει επίσημο έγγραφο επιστολή η Τουρκία. Αν δεν το ξέρετε, να σας το πω. Και εκπλήσωμε εδώ και ένα χρόνο, όπου αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο ΝΑΤΟ, ειδικά την ώρα που η συμμαχία θέλει να συσπηρωθεί, θα πάει να παίξει το παιχνίδι του Πούτιν. Διότι έτσι θα εκλαμβάνονταν ότι παίζει το παιχνίδι του Πούτιν, ότι διασπά την ενότητα τη συμμαχία και δημιουργεί παρατράγωδα την ώρα που όλοι πρέπει να επικεντρωθούν. Τώρα, πρώτον, δεν έχει οριστικοποιηθεί το F-16 τα ανταλλακτικά. Θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, θα το δούμε. Προφανώς την αναβάθμιση τη λέτε ανταλλακτικά. Ανταλλακτικά. Είναι έξυπνη ολοκληρωτική. Ανταλλακτικά. Διότι δεν είναι η αγορά. Λοιπόν, πρώτα. Καλά, τι λέτε, κύριε Γερίδη. Σα το πω και όχι. Γιατί τώρα λέτε ό,τι θέλετε και λέτε ότι ξέρετε κιόλα. Η αναβάθμιση των F-16 είναι αυτή που κάνουμε κι εμεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν, η αναβάθμιση των F-16 δεν έχει οριστικοποιηθεί όπω. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο που θα γίνει. Αυτό που είπατε είναι. Και πούλησε και F-16 κιόλα. Έγινε από την προηγούμενη φορά που δεν το πήγε. Μπορούμε να συζητήσουμε. Βεβαίω να συζητήσουμε, αλλά δεν απαντάτε. Σα απαντώ και σα λέω ότι αυτό που είπατε είναι ψευδές. Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συνοηθήκαμε. Πάμε στο δεύτερο. Η πόλη στον F-16 έγινε είπατε, και θα, καλά, θα είμαστε εδώ όταν θα οριστικοποιηθεί σε το άμεσο διάστημα. Να το δούμε. Η οριστικοποίηση αναβάθμιση. Δεύτερο ψέμα. Η πώληση έγινε τον F-16 που εμείς ζητούσαμε. Ο Αλέξανδρος Τσίπρας ζήτησε να μην γίνει. Η πώληση. Αυτό και δεν λέτε τίποτα. Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, ποια πώληση F-16 έγινε, πέστε μου. Πότε έγινε η πώληση F-16. Αποφάσισε το Κογκρέσο μετά την. Και αν θυμάστε μετά την παρουσία του. Πότε έγινε. Την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη την τελευταία. Τι στο... Εκεί λοιπόν ανακοινώθηκε ότι θα πουληθούν F-16. Πότε έγινε αυτό. Θα πουληθούν F-16. Πότε έγινε αυτό. Πάντως, συγγνώμη, ξαναλέω κύριε Ξενάκη, τις μέρες που ήταν. Μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε εσείς τώρα. Και ανακοινώθηκε μετά τις από μέρες λοιπόν, που πήγε στην επίσκεψη με το στον κύριο Biden, ήδη είχε ανακοινώσει. Θα με υποχρεώσετε αν την διαβάσουμε. Από το Κογκρέσο. Φτάνει, Νίκο. Δεν υπάρχει. Από το Κογκρέσο δεν ανακοινώθηκε καμία πώληση. Σα το λέω εγώ. Χρησιμοποιείτε το Κογκρέσο. Ακούστε, μην μου κάνετε έτσι εμένα. Μην μου κάνετε έτσι. Μην μου κάνετε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η πρόθεση δεν είναι αν το έχω το Κογκρέσο. Το τι ανακοινώνει ο κύριο Biden. Μισό λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες, 5-7 Απριλίου, είπα, εάν αυτή μπορεί και, ξεπλοκάρει η πώληση F-16 στην Τουρκία. Σημαντικός σύμμαχος. Μισό λεπτάκι. Το State Department. Μισό λεπτάκι. Δεν μπορούμε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Αν μου επιτρέπετε. Δεν τα έχουμε χάσει. Δεν τα έχουμε χάσει. Προσπαθείτε να καλύψετε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί και φανταστείτε, κύριε Ξενάκη, τώρα με φέρετε λιγάκι σε μια επιθετικότητα. Θα σα πω γιατί. Γιατί εδώ, όταν ήμασταν με τη συμφωνία των Πρεσπών, εδώ ήμουν υπουργό. Το τι επιθετικότητα είχε. Θα απαντήσω και γι' αυτό, κύριε Ξενάκη. Όλοι όμω. Και εδώ τα κουκουλώνετε όλα. Δεν υπάρχει. Αυτά τα οποία γίνονται. Αυτά τα οποία γίνονται και γιατί. Κοιτάξτε, ο πατριωτισμό. Είναι υπεράσπιστο το συμφέρον. Όχι για δύο λεπτά αυτά που πρέπει να ακουστούν ή θα φωνασκούν. Λοιπόν, είναι και δική μου ευθύνη. Λοιπόν, θα ζητήσω λοιπόν δική μου ευθύνη. Θα ζητήσω να κάνουμε δύο λεπτά να απαντήσει συνολικά. Ωραία. Και θα πάμε μετά στον διάλογο. Λέω λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο έχει ζητήσει διερευνητικά από το Κογκρέσο να δει τι θα γίνει με την αναβάθμιση των F-16 στην Τουρκία. 60 γερουσιαστές και βουλευτές έχουν αντιδράσει με επιστολή τους προς τον Μπλίνκεν και η υπόθεση είναι παγωμένη. Θα δούμε αν θα ξεπαγώσει τώρα και τι πίεση θα ασκήσει ο Biden και αν όντως θα πιέσει ή τα λέει έτσι προκειμένου να μπει η Σουηδία και η Φιλανδία και πάμε παρακάτω. Θα το δούμε. Πάντως είναι ψέμα όποιος λέει ότι οριστικοποιήθηκε. Ένα το πρώτο. Δεύτερο ψέμα.
Είναι ψέμα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κράτησε ίσες αποστάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όχι το ΝΑΤΟ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πήρε θέση και μίλησε πάρα πολύ αυστηρά προς την Τουρκία, όπως οφείλει και πρέπει. Ο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην δηλώση του σήμερα έκανε, είπε, βρείτε τα. Παρακαλώ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βρείτε τα, μην λέτε. Για λόγους τελευταίου χρόνου το διακόψετε. Διαβάστε το ανακοινωθέν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σας. Συνεχίστε. Και ο Σαρλ Μισελ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο επίσημο ανακοινωθέν του παίρνουν θέση ξεκάθαρη και γι' αυτό εκνευρίστηκε ο Ερντογάν και έκανε δηλώσεις. Τρίτο θέμα. Και τρίτο. Ανακρίβεια, να είμαι έτσι. Ουδέποτε ο Μητσοτάκης είπε ότι θα ασκήσει βέτο στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας, άπαξ και υπογραφεί η συνθήκη. Αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει το να... Το είπε στη Βουλή. Μας πείτε, όταν γινόταν η συζήτηση και τότε είχατε βγάλει και τους Μακεδονόμαχους και ξεκίνησα τον όλη παρέα, μέσα λοιπόν είπε, βεβαίως συμφωνία, αλλά εμείς θα βάλουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το βέτο για την είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα άμα θέλετε να πάρετε όλα πίσω, πάρτε τα, μια χαρά είναι, την κολοτούπα την έχετε κάνει, απολογηθείτε σε όλα τα θέματα. Εγώ είπα για βέτο. Εγώ είπα για βέτο. Και προειδοποίησα τον Ιούνιο του 2018 ότι θα υπάρξει βέτο για τη Βόρεια Μακεδονία έτσι που τα κάνετε. Και ξέρετε από ποιους? Από τους Βούλγαρους. Διότι οι Βούλγαροι είναι αυτοί σήμερα που αντιδρούν. Λοιπόν, μην το κάνετε, στιγμονίστε, κύριε Κερίδη. Σας λέω τι είπε στη Βουλή. Τι είπε στη Βουλή. Τα έχετε ξεχάσει όλα. Παρακαλώ, να τον ακούσουμε. Μπορούμε λίγο. Είναι εδώ το βίντεο. Το δικαίωμα για βέτο δεν πρόκειται να το επεμβολήσω. Λοιπόν, αυτό το είσαι. Τώρα το βάλω στα μικρόφωνα γιατί δεν είναι ωραίο. Προσέξτε. Το δικαίωμα στο βέτο ισχύει εάν η Βόρεια Μακεδονία δεν τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις πρόνοιες και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στη Συμφωνία των Πρεσπών. Από εκεί και πέρα. Αυτό που σας... Όχι, δεν πάτε να ακούσουμε. Έτσι, δεν είναι. Είναι ψέματα το. Λέω ότι είναι ψέματα. Κύριε Ξενάκη, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σας λέω ότι εγώ είπα για συζήτηση. Συζήτηση, κοιτάξτε να δείτε. Κάναμε συζήτηση, εγώ ήμουν μονίμως ειλικρινής και την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και σας είχα εξηγήσει. Για να μην ανοίξω, γιατί αν ανοίξω το στόμα μου και για άλλα θέματα που δεν μου το επιτρέψει στην προηγούμενη θεσμική μου θέση, τότε θα ήσασταν αλλού και εσείς και ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Ρίγα, χαμηλώστε τους τόνους. Όχι, δεν τους χαμηλώνω, γιατί αυτή την ώρα δεν μπορείτε να μιλάτε πατριωτισμό. Ο οποίος δεν είναι πατριωτισμός, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όταν δεν υπερασπίζεστε τα εθνικά συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα, δυστυχώς, με τον οποίο συνεργαστήκατε, με την τροπή που συνεργαστήκατε. Μην μου λέτε εδώ και το βορείδι μέσα. Πρέπει να πάμε, κύριε και κυρία, όχι. Εντάξει, λοιπόν, να ολοκληρώσω. Εισέχετε το σπίτι του. Αν ολοκληρώσω, θα πάμε ένα δεύτερο γύρο, σας παρακαλώ και εμείς. Και κυρία Μπατζελή, παρακαλώ πάρα πολύ όλους σας. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να ηρεμήσουμε, γιατί όλοι δεν ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσω μετά. Θα συνεχίσετε. Να πείτε στον κύριο Ρίγα να μην διακόπτει, για να μπορέσει να ακουστεί το επιχείρημα. Διότι έτσι που τα κάνανε σήμερα, η Βουλγαρία που δεν είχε πρόβλημα, έχει πρόβλημα με τον μακεδονισμό της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και όπως βέτο. Και τα κάνατε σαλάτα και δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε τώρα από αυτά με δικιά σας ευθύνη. Και αυτά τα περί πατριωτισμού να τα πείτε στον κύριο Καμένο και στους δικούς σας συνεταίρους. Όχι σε μένα. Και στους άλλους εμπόρους του κάλπικου πατριωτισμού. Λοιπόν, μια τελεία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η κυρία Κουντουρά έχει την περικεφαλή και την κάνετε διάλειμμα να ηρεμήσουμε και σε δύο λεπτά τρία επιστρέφουμε. Διάλειμμα. Δεν θα μας ακούει κανείς στο τέλος. Θα μιλάμε μόνοι μας. Κλείστε, διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις. Κύριε Κερίδη, επειδή σας διέκοψα πριν ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, για να σας ακούσουμε να την ολοκληρώσετε τη σκέψη σας. Ζαλιστήκαμε λίγο και δεν το ζαλιστήκαμε. Πέσα πολλά μαζί. Πατάει ένα στον άλλον μόνο. Για να μπορούν να ακούγονται όλα. Η Ελλάδα πάντοτε στήριζε, με αυτά κλείνω, πάντοτε στήριζε την ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων και πρωτοστάτησε σε αυτό. Η ιστορία της, η γεωγραφική της θέση, η οικονομική της ισχύ, η πολιτική της ισχύ, η διπλωματική της ακτινοβολία την κάνουν να πρωταγωνιστεί σε αυτό το ρόλο. Δυστυχώς έχουμε την εμπλοκή με την Βουλγαρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η οποία εκεί που δεν είχε πρόβλημα επί 30 χρόνια και ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Βόρειας Μακεδονίας, έρχεται σήμερα και αντιδρά και ζητά εκείνη την αλλαγή της Συμφωνίας των Πρεσπών, διότι αντιδρά στο μακεδονισμό που αυτή προβλέπει. Αλλά ας μην μπούμε στο παρελθόν, να μείνουμε στο τώρα.
Τα υποβρύχια, τελειώνω με αυτό, τα υποβρύχια οι Τούρκοι τα είχαν υπογράψει πριν από 20 ετία και τρέχει αυτό το πρόγραμμα, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια. Εμείς έχουμε πάρει πρώτα τα υποβρύχια που κάποιοι τα είχαν λιδωρήσει, καλά είναι τα υποβρύχια τα σύγχρονα που έχουμε, να έχουμε και τις σύγχρονες τορπίλες. Διότι μας παραδόθηκαν το 19 και αυτό είναι ένα από τα έσχη, τα οποία δεν θέλω τώρα εδώ ούτε να απολώσω, ούτε να δημιουργήσω την ένταση. Δεν μιλάμε για ακριβά πράγματα, μιλάμε για τα απαραίτητα πυρομαχικά. Κύριε Ρήγα, γέρνετε τα υποβρύχια. Κύριε Ρήγα, περιμένετε. Βγάλαμε το υποβρύχιο. Θα απαντήσει. Τι λέτε τώρα, κύριε Κερίδη. Τι λέτε τώρα. Κύριε Ρήγα, μην το κάνετε αυτό. Έχουμε εκλογές. Μην το κάνετε. Κοιτάξτε. Παρακαλώ. Μην το κάνετε αυτό. Για πράγματα. Θα περιμένετε. Να τελειώσει. Όχι. Για πράγματα. Ή λέξει. Ακούστε τώρα. Επειδή μπαίνουμε σε προβλήτη περίοδο και αυτά δεν μπορεί να είναι θέματα που ξέρουμε. Θα και τα ζήσαμε. Τι θα παθαίνετε να τον αφήσετε μισό λεπτό να τελειώσει. Απαντήστε μετά. Σε εσά θα δώσω το λόγο αμέσω μετά. Εντάξει, με συγχωρείτε. Για να ξέρει ο κόσμο, κύριε Ρήγα. Αλλά τώρα. Θα το έλεγα το ίδιο και στον κύριο Κερίδη, αν το έκανε. Λοιπόν, ολοκληρώστε τη σκέψη σα για να μιλήσει αμέσω μετά. Είπα λοιπόν το 19 μα υποβρύχια. Υποβρύχια χωρί τι υπερσύγχρονε τορπίλε με αποτέλεσμα να χάνουν το πλεονέκτημα του αόρατου το οποίο έχει. Εμείς προχωρήσαμε στην προμήθεια και των σύγχρονων τορπίλων και στην αναβάθμιση, συντήρηση των Μοιράζ που έχουν μείνει πίσω και στα F-16 φέραμε τη συμφωνία και την υπογράψαμε που την είχε διαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν την ψήφισε. Λοιπόν, και δεν την ψήφισε το Δεκέμβριο του 19. Τα στοιχεία του ΝΑΤΟ λένε για δαπάνη 7,6. Λοιπόν, πάμε κύριε. Για να προλάβουν να μιλήσουν όλοι και η κυρία Μπατζελή και ο κ. Ρήγα. Παρακαλώ, θα προλάβουν. Και τώρα φέρουμε και τα F-35. Λοιπόν, και θα κάνουμε ό,τι είναι. Κλείνω με αυτό. Ό,τι είναι απολύτω απαραίτητο. Θα πάμε στο τέλος του κόσμου για να υπερασπιστούμε μέχρι κεραίας. Πολύ ωραία. Και σε αυτό λοιπόν έχουμε όλο τον ελληνικό λαό με το μέρος μας. Είμαι πεπισμένος σε αυτό. Και δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το πιστεύει να υπερασπιστούμε μέχρι κεραίας. Καλά, αυτό κάθε σπιθανή του Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στο κύριο Ρήγα. Κύριε Ρήγα. Κύριε Μπατζελή, δεν είναι. Εσεί εκπροσωπείτε προφανώ. Θέλετε να τοποθετείτε εσεί, κύριε Μπατζελή. Εσεί. Κύριε Μπατζελή, πάμε να πάμε από εσά. Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε, κύριε Ρήγα. Επιτρέψετε να κάνω την δευτερολογία μου καθαρά στα ζητήματα της Τουρκίας. Ωραία, και ωραία των συμπερασμάτων, γιατί νομίζω ότι έχουμε απλώσει πολύ τραχανά όλα τα εθνικά ζητήματα. Και αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος από αυτό το άπλωμα του τραχανά όλα τα ζητήματα είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει καμία σύμπνοια ή αλληλοενημέρωση στα ζητήματα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής και στο δημόσιο και στον κοινοβουλευτικό και στον ατομικό, διότι και εντός κομμάτων υπάρχουν διάφορες απόψεις και προσεγγίσεις στα ζητήματα της πολιτικής και ιδιαίτερα με το μακεδονικό σκοπείο κτλ. Το ζήσαμε και εμείς και ως κόμμα και νομίζω και ότι όλα τα κόμματα είχαν ιστορικά θέματα. Έτσι, ναι. Έτσι λοιπόν, το πρώτο το οποίο πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία προς τα έξω φωνή στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και το ζήτημα της ενημέρωσης των αρχηγών αλλά και των κομμάτων θα πρέπει να είναι σε μόνιμη βάση, διαχρονική και ουσιαστική. Πάμε στο ζήτημα της Τουρκίας και των αποτελεσμάτων. Εκτιμούμε ότι πραγματικά η Τουρκία δημιουργεί ανάλογα με τα ζητήματα τις συμμαχίες και πετυχαίνει τους σκοπούς τους οποίους θέλει σε κάθε ατζέντα. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση συνέβαλε στην είσοδο της Φιλανδίας και Σουηδίας και πήρε ένα πολύ μεγάλο δώρο το ζήτημα των Κούρδων και του εμπόριου των όπλων. Το δεύτερο που θα έχουμε σε επόμενη φάση στα ελληνοτουρκικά είναι... Δεν μας αφορά μέσα πάντως εμάς αυτό. Σε επίπεδο το θέμα των Κούρδων δεν μας αφορά, μας αφορά το θέμα των πολιτών όπλων. Μας αφορά, ναι, διότι σήμερα παίρνει αυτό το ζήτημα, αύριο θα πάρει κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα έρθουν στον διάλογο. Σε σχέση με τη Ρωσία, είναι θέμα μεθοδολογίας εξωτερικής πολιτικής και όπως είπα στην αρχή, σαλαμοποιεί την εξωτερική της πολιτική και τις συμμαχίες τις οποίες κάνει. Σε σχέση με τη Ρωσία, δεν θεωρούμε ότι θα διασπαστούν οι σχέσεις. Έχουν αμοιβές εποφελείς σχέσεις. Μπορεί να έχουν διαφορές. Παρόλα αυτά όμως δεν θα σπάσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Εδώ τώρα από ελληνικής πλευράς πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε μία κοινή θέση τόσο για τον εξοπλισμό της Τουρκίας όσο και την αποστρατικοποίηση στα αιτήματα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτά έχουμε εμείς σαν γενική πολιτική. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τα είπατε και γρήγορα και καθαρά. Για να ακούσουμε και σας, κύριε Ρήγα. Μία παρατήρηση καταρχήν. Δεν θέλω να μπω σε στοιχεία άλλα για τα υποβρύχια και όλα αυτά. Θα προέτρεπα ο κύριος Κυρίζης να μην λέει πράγματα, να σας ρωτήσει τον νυν αρχηγό
Γεθά, τον Κωνσταντίνο το Φλόρο, που ήταν και παρηγός Γεθά, για όλα αυτά τα θέματα να του πει με ακρίβεια. Και να μην έρχεται εδώ να λέει ότι να είναι. Εγώ δεν θα μπω γιατί είναι στοιχεία τα οποία αφορούν την άμυνα της χώρας. Την άμυνα της χώρας. Τελεία. Δεύτερο ζήτημα. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Μπατζελή σε ό,τι αφορά το πώς θα πρέπει να υπάρξει η κοινή και μια εξωτερική πολιτική η οποία θα υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα. Δυστυχώς, ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από επικίνδυνος για την οικονομία, για την ελληνική κοινωνία, κατά την προσωπική μας, δική μου γνώμη, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξου Τσίπρα, πλέον φτάνει στα όρια της επικινδυνότητας και για τα εθνικά ζητήματα. Κοιτάξτε, και οι ρήξεις, η ακραία ρήξη τη σχέση με την Ρωσία, και εμείς ορθά είπαμε ότι δεν έπρεπε να στείλουν οπλισμό, οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια και για το Κυπριακό. Και το τρίτο, και βεβαίως δείχνω στον ελληνικό λαό, την ωραία αφίσα που βγάζουν του UKGN, η οποία είναι μια χαρά, μια χαρά να τη βλέπετε, να τη χαίρεστε. Είναι και χωρίς να πάρετε, είναι αυτοί που έχουν κυκλοφορήσει. Να τη δείτε και είναι τώρα το πιο επικίνδυνο πράγμα ενώπιση. Και πάτε και δίπλα, κύριε Ρίγα, την ωραία φωτογραφία που λέει Μακεδονία. Εντάξει, και λέτε διακοπές στη Μακεδονία και το άγαλμα του Φίλιππου. Εγώ λέω για τους, το δεν προλάβα. Υπάρχει τουρκικό Αιγαίο ή δεν υπάρχει? Εγώ ρωτώ εσάς. Βεβαίως θα πω. Βεβαίως θα πω. Όχι, είπα θα πω. Δεν υπάρχει. Το θέμα να κάνεις. Να κάνεις. Να κάνεις. Κοιτάξτε, είναι τελείως διαφορετικό. Να κάνεις και να είναι το σήμα. Ακούστε, κύριε Λευτερόπουλο. Το σήμα και το brand name και δύο, και πολύ βασικό, είναι ότι χρησιμοποιείς με αυτόν τον τρόπο και γκριζάρεις, γιατί δεν έχετε καταλάβει και δεν έχουν καταλάβει και πώς λειτουργούν η Τουρκία με σταθερή εξωτερική πολιτική και διαχρονική στους αναθεωρισμούς, πώς χρησιμοποιούν και γκριζάρουν για άλλη μια στιγμή. Δεν καταλάβετε πώς τα Σκόπια γκριζάρουν την ιστορία της Ελλάδας. Για άλλη μια φορά. Και την ψηφίσατε. Το ενδιαφέρον έχει όχι, κύριε Πατσέλη. Αν μου επιτρέπετε, για το κάνετε, θα σας στείλω να ρωτήσω κι άλλους. Για να το πω συνολικά. Να μην το πω δημόσια. Λοιπόν, συγγνώμη, πέστε κύριε Πατσέλη για να τοποθετηθεί και τους κερδίσεις συνολικά. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο ζητήματα. Το πρώτο σχετικά με τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ σαφής και θα έπρεπε οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι ευρωπαϊκοί υπάλληλοι του κυρίου Σχοινά και οι ευρωβουλευτές και το Υπουργείο να γνωρίζουν τη διαδικασία, διότι αυτή αναρτήθηκε και τίθεται σε διαβούλευση. Μία διαβούλευση στην οποία μπορεί οποιοδήποτε να απαντήσει. Τι κάνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ? Η Νέα Δημοκρατία είναι ξεπουλημένη, είναι προδότες. Δώσαν το Αιγαίο στους Τούρκους. Εσείς κυβερνάτε. Τι κάνανε? Όχι, εγώ δεν κυβερνάω καθόλου. Αλλά μακάρι να κυβερνούσα τον Τόλμη. Η Νέα Δημοκρατία να το έχουμε εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, αν μου επιτρέπετε λοιπόν, δεν μπορεί να πει τι έκανε. Να αφήσουμε να Ο κύριος Μεϊμαράκης λοιπόν την επόμενη μέρα που ελήφθη αυτή η απόφαση είπε ότι αυτό είναι πολύ ξαφνικό γεγονός και πρέπει κάτι να κάνω να στείλω ένσταση. Ένα είναι αυτό. Δεν το ξέρω. Άρα, το ακούω σας. Ο κ. Μεϊμαράκης. Όχι, όχι, μα βγήκε το δημοσιευτική επιστολή του. Η επιστολή. Το δεύτερο. Το TourEgean. Σε ποιον απευθύνθηκε ο κ. Μεϊμαράκης? Απευθύνθηκε στην κυβέρνηση. Έστειλε επιστολή στην Επιτροπή Πιστοποίησης και ζητάει τα ρέστα. Γιατί ονομάσατε τουρ εχθές. Εχθές, καληνύχτα. Ακριβώς. Όπως κοιμηθήκαμε και ακριβώς, το τουρκολογικό μνημόνιο. Ακριβώς, καληνύχτα μας έπιες. Δεν μπορεί αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε μία χώρα, όπως είπαμε για τη ΦΕΤΑ, δεν ήμουν ευρωβουλευτής, δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει ζήτημα φέτας και να μην ενημερωθεί από τους υπαλλήλους της Κομισιόν οι Έλληνες για τα ζητήματα αυτά. Δεν ασχολήθηκε. Υπάρχει πολιτική ευθύνη, κυρία Μπατζελή? Αυτό πολύ μεγάλη πολιτική ευθύνη, διότι πολύ μεγάλη πολιτική ευθύνη, διότι το Turk Aegean, το Aegean, το Αιγαίο για τον Ευρωπαίο πολίτη, για τον Ευρωπαίο πολίτη, για εμάς είναι, έχει περάσει σημειολογικά ως Ελλάδα, ως ελληνικό στοιχείο. Όταν λοιπόν μπαίνει το Τουρκ, σημειολογικά πάλι δημιουργείται ένα άλλο ανάγκη, το οποίο δημιουργεί πολιτικό ζήτημα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πέρα και έξω με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πιστοποίηση. Πολύ ωραία. Πάμε, κύριε Κερίδη, για να δώσετε μια απάντηση. Ήρθε, δεν θα έχει καμιά
επιτυχία όλη αυτή η προσπάθεια της... Γιατί προδικάζετε, υπάρχει ένα γεγονός και εσείς λέτε... Διακόπτετε όμως κύριε Βαζελίκη, εσείς τώρα. Αφήστε να τελειώσει. Σας άκουσα τόση ώρα και δεν μίλησε. Εγώ δεν άρχισε. Αρχίσατε πριν, τελειώσατε, πήρε το λόγο να απαντήσει. Επιχειρήσατε ακριβώς, αλλά στο λέω όμως... Είναι κολλητικό αυτό. Ότι κάθε φορά δεν μπορεί να προδικάζεται ή να προβλέπετε... Μα δεν πρόλαβε να πει τι θέλει να πει. Εγώ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Λοιπόν, κάνω από μία πρόβλεψη ότι η Aegean ήταν Aegean, είναι Aegean, θα παραμείνει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση και γίνεται μια ΕΔΕ που δεν ενημερώθηκε την πολιτική ηγεσία. Και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προσφεύγοντας σε όλα τα όργανα για να ανατρέψουμε αυτήν την άθλια απόφαση. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε ότι προσπάθησαν και στη συνομιλία. Καλό ότι την είπατε άθλια απόφαση. Μπορώ λίγο να μιλήσω για όνομα. Είδατε ότι ήμουν πάρα πολύ προσεκτικό να μην διακόψω ούτε στο ΚΕ, ούτε στο κόμμα. Ούτε τον κύριο Ρήγα. Αλλά αυτού του τύπου η συνεχή, α πούμε. Λοιπόν, δεν βοηθάει και τον τηλεθέτη. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι το προσπάθησαν με την Αμερική, δεν τα κατάφεραν εκεί. Παρισύφρησαν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μια υπηρεσιακή ολιγορία και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και νομίζω θα τα καταφέρουμε και σε γραφειοκρατικό επίπεδο να ανατραπεί, τυπικό. Αλλά προφανώς σε ουσιαστικό επίπεδο δεν πρόκειται να έχει καμία τύχη. Κατά τη γνώμη μου, το Αιγαίο είναι Αιγαίο και όποιος το πει το Aegean, μάλλον θα μπερδευτεί. Έχει πάρει την άδεια τώρα. Χαίρομαι ωστόσο που κάποιοι έχουν αυτές τις ευαισθησίες. Δίκτυο, η Τουρκία και πληρώσει μια διαφημιστική καμπάνια 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα παίξουν το σποτ με το Turk Aegean. Ναι, και θα το δούμε μετά τι είδους νομικές παρενέργειες μπορεί αυτό να φέρει. Τώρα, εγώ θέλω να πω όμως κάτι πάρα πολύ πιο σημαντικό. Και εγώ εκπλήσωμαι από εσάς που παίρνετε την ευθύνη, το ξέρω, να λέτε για υπηρεσιακούς παράγοντες. Στέλνει δηλαδή δύο υπάλληλοι στην πλατεία Κάνιγκος που κοιμήθηκε η κυβέρνηση, το Υπουργείο και ο Επίτροπος. Λοιπόν, Η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος. Να έρθει και στη Βουλή, να υπάρξει συζήτηση. Φαντάζομαι θα τη φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει ερώτηση. Και θα υπάρξουν οι απαντήσεις όλες αυτές. Γιατί και εμείς τώρα τα βγαίνουν στη δημοσιότητα. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να σας πω τούτο. Όλη μου την καριέρα και ως διεθνολόγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων πριν την πολιτική, αλλά με δημόσιο λόγο και μετά την πολιτική, ακόμα περισσότερο το 19, στόχο είχα και επιμένω σε αυτό. Να αντιμετωπίσουμε, να αντισταθούμε, να ανατρέψουμε αυτόν τον αδικαιολόγητο θαυμασμό που έχουμε καλλιεργήσει και στην ελληνική κοινή γνώμη προς την τουρκική εξωτερική πολιτική. Υπάρχει μια κακομοιριά, μια έλλειψη αυτοπεποίθησης στις δυνατότητες της Ελλάδας και στις επιτυχίες της Ελλάδας. Η Τουρκία έχει τις δικές της επιτυχίες, έχει όμως και τις δικές της μεγάλες αποτυχίες. Όπως σας είπα και προηγουμένως, έχει χαρτιά στα χέρια της, δεν τα παίζει πάντοτε σωστά. Ούτε έχει συνέχεια και αυτά που λένε περί συνέχειας κτλ. Ο ίδιος ο Ερντογάν είναι η απόλυτη ασυνέχεια με τον ίδιο του τον εαυτό. Τη μια μέρα θα πει τον Μακρόν τρελό, την άλλη μέρα θα τον γλύψει, τη μια μέρα θα πει τη Μέρκελ ναζί, την άλλη μέρα θα πει δολοφόνο τον Σαουδάραβα, την τρίτη μέρα θα πει. Έτσι, όμως, λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Με την τρέλα αυτή και με την. Εγώ δεν τα λέω αυτά ούτε για να υποτιμήσω την Τουρκία. Ούτε για να πω ότι είναι απλό πρόβλημα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ένα πάρα πολύ σύνθετο πρόβλημα με το οποίο αναμετριόμαστε ως Ελληνισμός εδώ και δεκαετίες και θα αναμετριόμαστε και στο μέλλον. Όμως η καλύτερη του αντιμετώπιση δεν γίνεται ούτε με γκρίνια, ούτε με μιζέρια, ούτε με μιμσημερία, η οποία, προσέξτε τώρα τι γίνεται το κακό, επιτρέπει σε διάφορους πολιτικάντιδες, σε διάφορους απατεώνες της πολιτικής, σε διάφορους εμπόρους της πατριδοκαπηλείας να δηλητηριάζουν τον πολιτικό διάλογο στη χώρα μας. Και αντί να μιλήσουμε, και εγώ σας εγκαλώ και εσάς τα μέσα ενημέρωσης, για μια ουσιαστική πρωτοβουλία. Ενδώσατε στον πειρασμό. Παρέα κάνε με τους πατριδοκάπηλους. Δεν μπορεί να μην διακόψουμε. Συγγνώμη. Όταν εγκαλούμαστε από την Νέα Δημοκρατία. Όχι, μιλάμε. Για τον πολιτικό κόσμο δεν μιλάω. Να ανοίξουμε τον πολιτικό διάλογο της εξωτερικής πολιτικής και λέει ότι άλλοι είναι μίζεροι και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι αποφασιστική και παίρνει αποφάσεις και χαράζει πολιτική. Συγγνώμη, δηλαδή εδώ τώρα μιλάμε για ένα κλουβί των τρελών. Εγώ ήθελα με το χέρι στην καρδιά να ρωτήσω τον κύριο
Κερίδη, αν αυτό με τον Τύρκο Ετζίαν, αφήστε τα ότι συνέβη σήμερα. Ήταν υπουργός ο κ. Δρύγας. Μισό λεπτά. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Φαντάζεστε τι θα γινόταν. Δεν θα γινόταν τουλάχιστον το ίδιο. Τουλάχιστον το ίδιο, λέω εγώ. Που έχει γίνει τώρα. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι είχαμε μια ευκαιρία αυτό το εξάμεινο να συζητήσουμε για μια ενδεχόμενη αίτηση της Κύπρου στο ΝΑΤΟ που θα είχε ένα ουσιαστικό αντίκτυπο με τα καλά της και τα κακά της. Να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο και να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δυστυχώς και στην Κύπρο να γίνει. Και στην Κύπρο να γίνει. Προφανώς η Κύπρος έχει την πρωτοβουλία. Όμως δυστυχώς επιτρέπουμε σε διάφορους τυχοδιώκτες, είτε στα μέσα ενημέρωσης, είτε κυρίως στην πολιτική, οι οποίοι για να κάνουν λογαριασμούς, για να έχουν τις ράβδους χρυσού, για να κάνουν τα σπίτια στο εξωτερικό και στο Μονακό. Προσέξτε τώρα. Διαρροές προς τα ακροδεξιά. Ναι, όχι μόνο. Και επειδή κάποιοι συνεργάστηκαν, προσέξτε τώρα, διότι ο τελευταίος και θα ήθελα να κάνει. Μέσα στο κόμμα, κύριε Κερίδη. Επιτέλους να κάνει. Μέσα στο κόμμα, μπορώ να την πω τη φράση μου. Μπορώ να την πω τη φράση μου. Δεν του πήρατε όμως. Ναι, αλλά κουδά το δάχτυλο σου άλλο. Τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση έχει αυτό με την αφόρητη γελία πατριδοκαπηλεία του συνεργάτη και συνεταίρου του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση της Πεντατείας. Λοιπόν, και αντί να γίνει μία αυτοκριτική, προσέξτε τώρα στα πέντε χρόνια. Εσείς τους έχετε μέσα. Και τους στεγάσατε. Και μιλάμε τώρα για τον κύριο Καμένο, για να καταλάβει ο κόσμος σε πνεύμα. Γιατί αναστέλνουμε νεκρούς πολιτικά, προσπαθείτε να. Όχι, μισό λεπτό. Επειδή με διακόπτετε για τέταρτη φορά. Όχι, για όγδοη θα σας διακόψω. Υπήρξα πάρα πολύ γενικά. Και επειδή ίσως παρεξηγείται αυτή η ευγένεια μου, θα κυρία το πείτε όλες οι ώρες. Κυρία Μπατζελή, κυρία Μπατζελή, δεν είμαστε βουλή. Κυρία Μπατζελή, θα μιλήσετε. Ωραία, δεν μιλάω καθόλου. Κυρία Μπατζελή, να σας πω κάτι. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη εγώ. Εγώ την κάνω τη δουλειά αυτό, δεν την κάνετε εσείς. Στοπ. Νομίζω ότι έχετε ξεχάσει πώς είναι. Λοιπόν, τη δουλειά αυτή την κάνω, την έχετε ξεχάσει. Ούτε τον πολιτικό διάλογο έχω ξεχάσει. Κυρία Μπατζελή, η δουλειά αυτή δεν γίνεται όπως την κάνετε εσείς. Να γυρίζετε, να στρέφεστε. Στην τηλεόραση δεν γίνεται έτσι. Επειδή την κάνω 35 χρόνια αυτή τη δουλειά. Εσείς το κάνετε. Βεβαίως, το κάνω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τον έχετε διακόψει 10 φορές. Έτσι. Τον λοιπόν, έχω διακόψει 3 φορές εγώ. Όταν αλλάζει θα σας την δώσω ατζέντα το λόγο εγώ. Των πολιτικών. Ό,τι θέλει κάνει, θα σας δώσω το λόγο εγώ. Ωραία. Εκείνος και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε και λέτε τι θέλετε. Περιμένουμε λοιπόν και κρίνεστε από τον κόσμο. Αλίμονο. Αν δεν θα κρινόμαστε από τον κόσμο. Μα τι θα κάνετε εγώ, κρυσία, θα κάνετε τι θα πει ο άλλος. Θα πει ό,τι θέλει και θα απαντήσετε. Διάλογο κάνω. Μα δεν κάνετε ελεύθερο διάλογο. Δεν είμαστε αμφιθέατρο, κυρία Μπατζελή. Είμαστε σε τηλεοπτικό στούντιο. Έχει κανόνες συζήτηση. Κάποιος σας δίνει το λόγο, κάποιος τον αφαιρεί. Προς Θεού δηλαδή. Στον πνεύμα λοιπόν και λυπάμαι πολύ. Ας αφήσουμε να το κλείσουμε. Λοιπόν, ναι, και να τοποθετεί η κυρία Μπατζελή μετά και ο Ζωής κατά ναι, νομίζω δεν το εννοούσε. Γιατί δεν παίρνει καλή τροπή αυτό. Νομίζω πέστε ότι δεν το εννοούσε η κυρία Μπατζελή, η οποία είναι ευγενική και. Μα και εγώ δεν εικόνα έχω. Θέλω να σας πω λοιπόν τούτο. Ότι στο πνεύμα της συνεννόησης έχουμε μια μεγάλη δυσκολία με την Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Έχουν γίνει πράγματα και πριν το 19. Εγώ σας είπα για τους Αμερικανούς πότε πρώτο ήρθαν στην Αλεξανδρούπολη και πόσο εκνευρισμό έχει ο Ερντογάν με αυτή την κίνηση της Ελλάδας, την οποία εμείς προχωρήσαμε και εμβαθύναμε. Πρέπει σε πνεύμα λοιπόν συνεννόησης. Ο αντίπαλος είναι από εκείνη τη μεριά και νομίζω ότι παρά τις όποιες διαφωνίες, λίγο πολύ τα τρία κόμματα εξουσίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, στα ζητήματα αυτά επί της ουσίας, τουλάχιστον όταν είναι στην κυβέρνηση. Γιατί όταν πάνε στην αντιπολίτευση, βλέπετε το ΣΥΡΙΖΑ καμιά φορά λίγο να ξεφεύγει και η ενημέρωση θα υπάρχει. Και μάλιστα, η συζήτηση λοιπόν, θα γίνει και επιτυχίες θα έχουμε και δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε. Και η Τουρκία δεν είναι ο Θεός τον οποίο κάποιοι εδώ επιχειρούν διαρκώς να φτιάξουν στο μυαλό. Η Τουρκία είχε τεράστιες αποτυχίες στο παρελθόν. Πλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια για τους S-400 και δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Πλήρωσε 1,5 δισεκατομμύρια για το F-35 και δεν έχει πάρει ούτε βίδα. Παρακαλάει σήμερα για την αναβάθμιση των F-16, κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το αυτονόητο για την Τουρκία. Με τέτοια... Έχει μια τεράστια κρίση στη γειτονιά της, όπως είναι η Ουκρανία, λοιπόν, από την οποία θα μπορούσε Ηλία, να είχε αναβαθμιστεί όπως θα περίμενε κανείς και όπως γινόταν συνήθως στο παρελθόν και όπως αναβαθμίζονται όλες οι χώρες της περιοχής και η Ελλάδα συμπεριλαμβανομένως. Και κάθεται να παρακαλάει ο Ερντογάν για να καταλάβουμε τώρα και την άλλη πλευρά για μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο λοιπόν, πόδι. Τελεία, παρακαλώ. Κύριε Μπατζελή, ο λόγος εσάς. Τώρα τοποθετείτε όπως θέλετε. Άλλη μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Επιγραμματικά, έτσι για να δείξουμε λίγο διαφορετικότητα από τον πολιτικό διάλογο. Εκτιμούμε ότι η Τουρκία επιδιώκει σταδιακά να γίνει μια αυτοδύναμη, στρατιωτική και περιφερειακή δύναμη στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και θα χρησιμοποιεί και χρησιμοποιεί το οποιοδήποτε δυναμικό και μέσο έχει. Δεύτερον, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε μία κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος
μεν θέτει σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα για την Τουρκία, να έρχεται να αναδιπλώνεται και να μεταθέτει ή να μετακυλεί το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής στην αντιπολίτευση, να την κρίνει ως μη συνεργαζόμενη όταν δεν υπάρχουν σημεία πολιτικής τοποθέτησης κοινά. Τρίτον, για ό,τι αφορά την Κύπρο, το οποίο ανέφερε ο κύριος Κερίδης με απόλυτο σεβασμό στις γνώσεις του. Ερωτώ, έγινε καμία κίνηση από τον κύριο Μητσοτάκη με την Κύπρο έτσι ώστε να αναδειχθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο θεωρείται ότι είναι σημαντικότατο για τις εξελίξεις στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη? Έστε. Δεν νομίζω. Αν έχει γίνει τότε και έχει αποτύχει, τότε είναι μια αποτυχημένη πρόταση την οποία φέρει εις βάρος ο κύριος Μητσοτάκης. Τέταρτον, το να αναστήνουμε νεκρούς καμένος και τα λοιπά, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα κακό και κακέκτυπο. Πολιτικά εννοώ, προς Θεού, δεν αναφέρω. Στον πολιτικό διάλογο και να σχηματοποιούμε την εθνική πολιτική, είτε λέγεται Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία κτλ. Νομίζω ότι φεύγει από την ουσία των ζητημάτων και του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου, το οποίο πρέπει να στήσουμε από τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε και εσάς και να κλείσουμε, κύριε Δηγάτη. Μια τοποθέτηση γρήγορη. Ακούσατε για το θέμα που βάλατε, την απάντηση του κ. Κερίδη. Κύριε Ξενάκη, έχει πολύ μεγάλη σημασία και εμείς όλη την περίοδο εκείνη, και ήταν και δύσκολη περίοδος με την πτώχευση της χώρας και να βγούμε από τα μνημόνια, και η Τουρκία θα έχει όλο το δικαίωμα και έχει όλη την ευκολία να κάνει πράγματα. Δεν το τόλμησε. Επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει ενσωματώσει ο Ερντογάν και τον φονταμελισμό, τον θρησκευτικό και τον εθνικισμό. Είναι μια διαφορετική περίπτωση από ό,τι ήταν στην αρχική του φάση, και τον εθνικισμό των κεμαλιστών. Είναι πάντω δυνατό πολιτικό ζώο να επιβιώνει 20 χρόνια, έτσι. Βεβαίω, αυτή η ενσωμάτωση και των δύο αντιλήψεων έχει κάνει εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή. Και βεβαίω η περιφερειακότητα και η ισχύ ω δύναμη περιφερειακή στην περιοχή η Τουρκία το κάνει βέβαια αρκετά, θα σα έλεγα, επικίνδυνα, γιατί πάνε να θεωρήσει. Γιατί ξέρετε, να είσαι περιφερειακή δύναμη μπορεί να είσαι και με άλλους όρους. Το κάνει όμως με πολύ άτσαλο τρόπο και επικίνδυνο. Μες. Αναθεωρώντας συμφωνίες, συνθήκες και. Εσείς το περάσατε και στο Υπουργείο Άμυνας και το γνωρίζετε. Να διασπάσει. Και του ίδιου του ΝΑΤΟ. Ναι, ναι, να διασπάσει μια κατάσταση, σωστά κυρία Μπατζαλίκη, να διασπάσει μια κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια ειρήνη και στην παγκόσμια περιφερειακότητα. Και βεβαίως αυτό είναι το σχέδιο. Εγώ είπε κάποια, τον άκουσα τον κύριο Κερίδη, ότι η Τουρκία έχει διαχρονικότητα. Εγώ επιμένω τη διαχρονικότητα. Η γαλάζια πατρίδα, για παράδειγμα, όλο αυτό το σχέδιο είναι εντάσσεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι με συνέχεια. Το ερώτημα δεν είναι αν εμείς είμαστε μίζεροι ή όχι. Δεν είμαστε καθόλου μίζεροι. Το ερώτημα είναι αν εμείς έχουμε στρατηγική και αν η στρατηγική έχει συνέχεια. Και επειδή η στρατηγική, το δόγμα μετά την πτώση της Χούντας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αντρέα Παπανδρέου, ήταν συγκεκριμένο και δεν εμπλεκόμασταν σε περιφερειακές εκρήξεις, πολέμους, τηρώντας την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι με οπλικά συστήματα ή με τέτοια. Μιλάτε τώρα για την Ρωσία. Εδώ τώρα στη Ρωσία. Βάλτε μια τελεία όμως. Δεν είχαν καν το ΝΑΤΟ. Δεν ήταν καν το ΝΑΤΟ. Και καταλαβαίνετε τι δημιουργεί, και δεν θέλω να πω ακόμα δημόσια τίποτα, τι προβλήματα μας δημιούργησε με τη Ρωσία, που είναι και μέλος της. Παρακαλώ, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κυρία πρώτη, κυρία Μπατζελή, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κύριε Ρίκα και εσάς, και την κυρία και εσάς. Και καμιά φορά έτσι έφυγε λίγο η κουβέντα σήμερα. Ζητώ συγγνώμη και εγώ από όλους για την όξυνση αυτή τη συζήτηση. Καλή κουβέντα. Καλή είναι, ξεφύγα. Εγώ δηλαδή για τον εαυτό μου μιλάω τώρα. Εγώ δεν μιλάω για τους υπόλοιπους. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Έχει πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Σε 2-3 λεπτά θα βγάλουμε όσα προλάβουμε. Ευτυχώς τη δώσαμε από την οικονομία σήμερα.